Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει μια βασική αρχή. Και η αρχή αυτή είναι ότι κάθε βράδυ κάνουμε τον όρθρο της επόμενης ημέρας. Επομένως, σήμερα τελέσαμε την ακολουθία του όρθρου της επόμενης ημέρας της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης. Και επίσης υπάρχει μια βασική άλλη αρχή, ότι κάθε ημέρα έχουμε ένα εορτολογικό περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται για να μας προετοιμάσει η Εκκλησία μας για τη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Δηλαδή κάθε ημέρα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη, με την ακολουθία του όρθρου την οποία τελέσαμε στον ιερό αυτό ναό της Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου, είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στις 10 Παρθένες. Γι' αυτό ακούσαμε στο Συναξάριο που λέει ότι αυτή η μέρα, τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 Παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνήαν ποιούμεθα. Δηλαδή θυμόμαστε την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός και είναι καταγραμμένη στο Ευαγγέλιο, την παραβολή των 10 Παρθένων. Είναι γνωστή σε όλους σας αυτή η παραβολή των 10 Παρθένων, που σημαίνει ότι τότε όταν γινόταν ο γάμος έπρεπε να υπάρχουν Παρθένες οι οποίοι να υποδέχονται τον Ιμφίο, ο οποίος θα έλθει για να εισέλθει μέσα στο σπίτι που θα γινόταν ο γάμος. Ήταν λοιπόν 10 Παρθένες και περίμεναν τον Ιμφίο και είχαν τις λαμπάδες. Όταν μιλάμε για λαμπάδες, δεν εννοούμε τις λαμπάδες τις σημερινές που είναι κατασκευασμένες από κερί, αλλά ήταν λαμπάδες οι οποίες ήταν κατασκευασμένες από μέταλλο και μέσα είχαν λάδι, και επάνω στην κορυφή ήταν το φυτίλι και έτσι ήταν αναμένες. Περίμεναν οι 10 Παρθένες για να έρθει ο Νυμφίος και να εισέλθουν μαζί του στην οικία όπου θα γινόταν ο γάμος. Αλλά ο Νυμφίος αργούσε και εκείνες νύσταξαν και κοιμήθηκαν. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή κατά το μεσονύκτιο εμφανίστηκε ο Νυμφίος, τότε γέγονε κραυγή μεγάλη, «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού». Ξύπνησαν οι 10 Παρθένες, αλλά επειδή είχε περάσει πολύ καιρός, εξαντλήθηκε το λάδι από τις 5 και έτρεξαν εκείνη την ώρα να αγοράσουν άλλο λάδι, και ώσπου να έρθουν ήρθε ο Νυμφίος, εισήλθε μέσα στον οίκο που θα γινόταν ο γάμος μαζί με τις 5 Παρθένες που είχαν σκεφτεί να έχουν ένα επιπλέον λάδι, και εκείνες έμειναν έξω οι 5 άμυαλες Παρθένες, μωρές Παρθένες, και είδαν την πόρτα κλεισμένη και άρχισαν να φωνάζουν «Κύριε, άνοιξον ημίν», και από μέσα άκουσαν την κραυγή, τη φωνή «Ουκίδα ημάς». «Δε σας γνωρίζω, ποιες είστε εσείς». Ήρθε ο Νυμφίος, έκλεισε η πόρτα και τώρα γίνεται ο γάμος. Έτσι έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων. Ο Χριστός την είπε. Οι 5 Παρθένες ήταν φρόνιμες, διότι είχαν σκεφτεί να έχουν μαζί τους και ένα δοχείο επιπλέον με το λάδι, και οι άλλες 5 Παρθένες ήταν άφρονες, άμυαλες μάλλον, μωρές, όπως λέγονται, Παρθένες. Τώρα, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν πρόκειται να σας το αναλύσω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, μόνο ένα στοιχείο, ένα σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω στην αγάπη σας. Έχουμε τις λαμπάδες, οι οποίες λαμπάδες έχουν μέσα τους το λάδι, όπως είπα προηγουμένως, και πάνω υπάρχει το φυτίλι που ανάβει και υπάρχει φλόγα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει κανείς φιλανθρωπία, έλεος, να έχει φιλανθρωπία για τους αδελφούς του και να έχει αγάπη για το Θεό και τους αδελφούς. Η λαμπάδα η οποία πρέπει να είναι καθαρή και να έχει μέσα της την αγάπη, το λάδι, το έλεος της ασπλαχνίας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η καθαρότητα του σώματος και βεβαίως η καθαρότητα της ψυχής, που εκφράζεται με την αγάπη και τη φιλανθρωπία και την φιλοθεία, αλλά είναι και η προσευχή. Δηλαδή, όπως να φανταστεί κανείς τη λαμπάδα,
που είναι κατασκευασμένοι όπως τις είχαν οι Παρθένες από ένα μέταλλο και μάλιστα καλό, να υποθέσει κανείς ότι αυτό είναι το σώμα του ανθρώπου. Και είναι η καθαρότητα του σώματος, η καθαρότητα της ψυχής και είναι ο φωτισμός του νου που εκδηλώνεται με την ωερά προσευχή. Αυτή είναι η φλόγα που ανάβει συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι ο γάμος είναι η ένωση με το Θεό. Αυτός είναι νυμφίος και εμείς θέλουμε να ενωθούμε μαζί Του. Ο πνευματικός γάμος είναι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι η ένωση μέσα στο φως. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Πνευματικός γάμος, Βασιλεία του Θεού, ένωση του ανθρώπου με το Θεό, είναι το ίδιο πράγμα. Που σημαίνει για να συμμετάσχουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο του γάμου, πρέπει να είμαστε φρόνιμες παρθένες. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η παρθενία, δεν αρκεί μόνο η εγκράτεια και η σοφροσύνη. Γιατί οι πέντε ήταν παρθένες, ασκούσαν την παρθενία, αλλά δεν είχαν αγάπη, έλεος, λάδι και δεν είχαν ακόμη και την ωερά προσευχή, που σημαίνει μια αδιάλειπτη προσευχή και μνήμη Θεού. Αυτό είναι το φως το οποίο είναι πάνω από τη λαμπάδα, πάνω στη λαμπάδα. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όλοι ποθούμε να ενωθούμε με τον νυμφίο Χριστό. Όλοι ποθούμε να γνωρίσουμε τον Θεό και να γνωριστούμε υπό του Θεού. Όλοι επιθυμούμε να εισέρθουμε μέσα στον νυμφώνα. Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον. Όλοι επιθυμούμε αυτήν την ένωση με το Θεό και τώρα αλλά και όταν η ψυχή μας εξέλθει από το σώμα και κατά τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αλλά όπως επανειλημμένως το έχω πει, τίποτε μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται απροϋπόθετα. Χρειάζονται προϋποθέσεις και αυτές είναι αφενός μένει η καθαρότητα της ζωής με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με τον αγώνα για την τήρηση των εντολών του Χριστού, αφετέρου με την αγάπη και το έλεος προς τους αδελφούς και την προσευχή, όσο είναι δυνατόν καθαρή και αδιάλειπτη προσευχή. Και ένα δεύτερο που σημαίνει αυτή η παραβολή, σημαίνει την Εκκλησία και κυρίως τη Θεία Ευχαριστία, διότι σημαίνεται η Εκκλησία εν της μυστηρίης, όπως λέγει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλος. Και βέβαια το κέντρο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι ένας πνευματικός γάμος, είναι ένα Πάσχα, είναι η Ανάσταση του Χριστού, το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού μέσα στην ύπαρξή μας. Αλλά για να μπορέσει κανείς να μετάσχει αυτού του μεγάλου μυστηρίου, χρειάζονται προϋποθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή να έχει κανείς καθαρότητα ζωής, καθαρότητα βίου και βεβαίως αγάπη προς τους αδελφούς και αδιάλειπτη εσωτερική προσευχή. Και τι είναι αυτή η αδιάλειπτη εσωτερική προσευχή? Είναι αυτό που λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελεησόν με», το οποίο πρέπει να το λέμε συχνά, αλλά τελικά είναι η μνήμη του Θεού. Να θυμόμαστε συνέχεια το Θεό και έτσι εκφράζεται και η αγάπη. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιον άλλον άνθρωπο, η μητέρα, το παιδί, τη μητέρα, ο σύζυγος, την σύζυγο ή και το αντίθετο, το αντίστροφο, τότε συνεχώς θέλει να θυμάται τον αγαπημένο. Τον αγαπημένο άνθρωπο. Αυτή είναι μια αδιάλειπτη μνήμη του ανθρώπου που αγαπά. Και όταν αγαπά κανείς το Θεό, αυτό δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό συναίσθημα. Είναι μια αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Αυτό είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Οπότε όλοι θέλουμε και αγαπούμε να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά αυτό χρειάζεται για να γίνει προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Οπότε αγαπητοί μου αδελφοί,
Σκεπτόμαστε όλοι μας ιδιαίτερως αυτές τις ημέρες, σκεπτόμαστε τη διασπορά του Ιού και σκεπτόμαστε την ασθένεια η οποία προέρχεται από αυτήν την διασπορά του Ιού, την ασθένεια και τον θάνατο. Και βεβαίως καλά κάνουμε και αγωνιζόμαστε για να φροντίσουμε την υγεία μας και να μην αρρωστήσουμε και να μην εμείς ή γίνομαι φορείς του Ιού ή μεταδώσουμε μετά τον Ιό. Και καλά κάνουμε. Και είναι καλό αυτό να προσέχει κανείς την υγεία του σώματος. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσέχει και την υγεία της ψυχής. Και από αυτή την παραβολή την οποία ακούσαμε και τα τροπάρια όλα μιλούσαν για αυτή την παραβολή και αύριο το πρωί στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία θα ακούσουμε το σχετικό Ευαγγέλιο. Εκείνο που πρέπει περισσότερον να μας απασχολεί, περισσότερον και από την υγεία του σώματος, περισσότερον και από τη φροντίδα για την οποία μας λένε οι γιατροί και πρέπει να τα εφαρμόζουμε, εκείνο που περισσότερο πρέπει να μας απασχολεί είναι αυτό που ακούσαμε σήμερα. Αδελφοί, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Αμήν.